Εχθές συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τον ίδρυσαν οι λαοί και διακήρυξαν στον πρόλογο του καταστατικού χάρτη: «Εμείς οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών, αποφασισμένοι να σώσουμε τις ερχόμενες γενιές από τη μάστιγα του πολέμου που δύο φορές τα χρόνια μας έφερε στην ανθρωπότητα ανίποτη θλίψη, να διακηρύξουμε και πάλι την πίστη μας στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου, στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών και μεγάλων και μικρών εθνών, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη και σεβασμός προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συνθήκες και από άλλες πηγές διεθνούς δικαίου, να συμβάλλουμε στην κοινωνική πρόοδο και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου μέσα σε μεγαλύτερη ελευθερία. Η ανθρωπότητα βίωσε μία εφιαλτική περίοδο υπό τη γερμανική μπότα και υπό τη ναζιστική κατοχή. Ορίμασαν οι λαοί και οι ηγεσίες και κατάλαβαν ότι για να υπάρξει ευημερία πρέπει να υπάρξει ισοτιμία των κρατών και των εθνών, πρέπει να υπάρχει σεβασμός, πρέπει να υπάρχει κατοχήρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ανάμεσα στα οποία, κατά την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, συγκαταλέγεται ένα βιωτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει σε κάθε άνθρωπο και στην οικογένειά του την υγεία και την ευημερία, την τροφή, το ρουχισμό, την κατοικία, την ιατρική περίθαλψη, όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Διακήρυξαν πριν από 70 χρόνια τα έθνη και οι λαοί ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χειρία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησής του. Μπορεί να είναι κανείς περήφανος για τη σημερινή ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε από πολιτικές που ακολουθήθηκαν από κυβερνήσεις κρατών μελών και του ΟΗΕ. Μπορεί να είναι κανείς περήφανος ότι μέσα από τα μνημόνια δικαιώνεται αυτή η συλλογική, οικουμενική και πανανθρώπινη δέσμευση του ποτέ ξανά? Υπάρχουν αλήθεια ακόμη άνθρωποι που αναρωτιούνται τι σημαίνει το όχι και δεν αισθάνονται εγγεγραμμένοι στη συλλογική μας μνήμη την παρακαταθήκη αυτού του όχι που είπαν κάποτε οι Έλληνες, που είπε κάποτε ο ελληνικός λαός όταν υπήρχαν λαοί που έλεγαν ναι σε όλα. Ο ελληνικός λαός κατέγραψε τη μακρότερη αντίσταση, πλήρωσε με βαρύ τίμημα αυτή του την αντίσταση. Τιμήθηκε και μνημονεύεται ότι δεν πολέμησαν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες. Όμως σε εκείνη την περίοδο έκανε τη δύσκολη επιλογή. Την επιλογή ελευθερίας, την επιλογή
αξιοπρέπειας την επιλογή αντίστασης. Και η Ευρώπη όμως ιδρύθηκε πάνω στο ίδιο μάθημα. Στο μάθημα ότι απαιτείται σύμπραξη, ειρηνική συνύπαρξη, ισοτιμία, προκειμένου να αποφευχθούν οι εφιαλτικές καταστάσεις για την ανθρωπότητα. Και έτσι είναι να απορεί κανείς που εμφανίζονται να πρεσβεύουν την Ευρώπη εκείνοι που αντιπροσωπεύουν τον εφιάλτη του ολοκληρωτισμού, εκείνοι που αμφισβητούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ιδέας, δηλαδή την ευημερία των λαών και των κοινωνιών, εκείνοι που διεκδικούν την ανισοτιμία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παράβαση των συνθήκων και εκείνοι, στο τέλος, που διεκδικούν η δημοκρατία να υποχωρήσει στις επιταγές και τα τελεσίγραφα που δεν υπηρετούν λαούς και κοινωνίες, υπηρετούν συμφέροντα, οικονομικά, τραπεζικά, χρηματοοικονομικά. Είναι εντυπωσιακό πράγματι να ακούει κανείς τόσες αντιδράσεις για αυτήν την κορυφαία επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να τιμήσει τη δημοκρατία, να ρωτήσει τον λαό, να ρωτήσει τους ανέργους, να ρωτήσει τους νέους. Και κύριε Πρωθυπουργέ, θα δοθεί ευκαιρία την άλλη Κυριακή και στα 100.000 νέα παιδιά που δεν ψήφισαν στις 25 του Γενάρη, γιατί φοβόταν την ψήφο τους η προηγούμενη κατάσταση. Θα δοθεί ευκαιρία σε αυτά τα νέα παιδιά, τα 18άρικα, να εκφραστούν. Είναι απορίας άξιο να φοβάται κανείς ή να φοβούνται τόσο πολύ την έκφραση της λαϊκής ετιμιγορίας. Να φοβούνται τόσο πολύ το λαό και τη δημοκρατία. Και δεν μπορώ πραγματικά να διανοηθώ μεγαλύτερη πολιτική αποτυχία, μεγαλύτερη πολιτική και ηθική κατάπτωση και ήττα. Να προσπαθούν να αποτρέψουν το δημοψήφισμα με μεθοδεύσεις και τερτύπια. Ακούσαμε ακόμη για πρόταση μομφής που μάλιστα κάποιοι σκέφτηκαν μήπως την υποβάλουν και μετά την 12η για να πετύχουν μεγαλύτερη παράταση της συζήτησης και να αποτρέψουν την δημοκρατική συνταγματική διαδικασία που έχει δρομολογηθεί. Εάν κάποιοι το διανοούνται αυτό, να το βγάλουν από το μυαλό τους, γιατί συνιστά ακραία αντισυνταγματική, πραξικοπηματική πράξη ανάλογη με τα πραξικοπήματα που έγιναν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξουν ηγεσίες σε Ελλάδα και Ιταλία, και ο χαρακτηρισμός πραξικόπημα ανήκει στον πρώην σύμβουλο του κυρίου Μπαρόζο, στον κύριο Λεγκρέιν. Τα πραξικοπήματα που είναι τόσο προσφυλή, βλέπουμε και κάποιοι σήμερα να τα αποδέχονται ασμένως. Άκουσα με ενδιαφέρον εκπροσώπους του παλαιού πολιτικού συστήματος, αυτού που θυσίασε τον ελληνικό λαό, και όταν θυσιάζεις κάποιον χωρίς τη θέλησή του, αυτό δεν λέγεται θυσία, αυτό λέγεται έγκλημα. Άκουσα όμως εκπροσώπους του παλαιού πολιτικού συστήματος να λένε ότι σήμερα έγινε συνεδρίαση του Eurogroup χωρίς εκπρόσωπο της Ελλάδος, και να επιχαίρουν ή να το αποδέχονται
Γνωρίζετε μήπως για την αρχή της ομοφωνίας? Γνωρίζετε μήπως ότι συνιστά ακραία παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθήκων να διανοούνται κάποιοι ότι μπορούν χωρίς κονσένσους να εκδίδουν ανακοινοθέντα δήθεν κοινά ή να αποβάλουν οποιοδήποτε ισότιμο κράτος μέλος από συλλογικά όργανα, έστω και αν το Eurogroup δεν αποτελεί, και το ξέρετε, καν θεσμικό όργανο. Μεγάλη απογοήτευση εξέφρασε ο κύριος Ντάισελμπλουμ που η κυβέρνηση απευθύνεται στο λαό. Θα ζήσει με την απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση και δυστυχία ακούσαμε και από άλλα μέλη του Eurogroup. Δεν τους αφορά. Η δημοκρατική διαδικασία τοποθέτησης του λαού, ετιμιγορίας του, δεν μπορεί να παρεμποδιστεί και δεν μπορεί να παρενοχληθεί από καμία άλλη ηγεσία. Και αυτό αποτελεί ευρωπαϊκή αρχή. Και την Ευρώπη δεν την εκχωρούμε σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν καν να συλλάβουν και να διανοηθούν τις θεμελιώδεις αρχές της. Οι δανειστές είναι ξεκάθαρο ότι πραγματοποιούν στην Ελλάδα ένα πείραμα. Ένα πείραμα υποταγής, ένα πείραμα πειθαναγκασμού και τιμωρίας ενός λαού ο οποίος καλείται να δεχθεί αδιαμαρτύρητα να πληρώσει ένα χρέος που δεν του ανήκει. Διότι γνωρίζουν και γνώριζαν εκ των προτέρων, και αυτό αποτέλεσε και αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και αποτέλεσε αντικείμενο των προκαταρκτικών της πορισμάτων, γνωρίζουν και γνώριζαν ότι το χρέος αυτό δεν ήταν βιώσιμο ήδη από το 2010 και φυσικά ποτέ δεν κατέστη βιώσιμο, ούτε και μπορεί να καταστεί με μνημονιακές ρυθμίσεις βιώσιμο. Το γνώριζαν πολύ καλά και εκείνοι που χειροκροτούσαν όρθιοι τον κύριο Παπακοσταντίνου, που δεν προκαλούσε θλίψη στους εταίρους δανειστές. Το γνώριζαν πολύ καλά οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως γνώριζαν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι από τα μνημόνια ουδέποτε διασώθηκε ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό αποτελεί ακραία πρόκληση η έκφραση πρόγραμμα διάσωσης. Από τα μνημόνια διασώθηκαν συνομολογημένα και καταγεγραμμένα οι γαλλικές, οι γερμανικές και οι ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες, και βέβαια έσωσαν το τομάρι τους και όσοι συνδέουν συμφέροντα με εκείνα τα συμφέροντα που ενεργοποιήθηκαν. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε να εκτιλήσετε από τα μέσα ενημέρωσης που πράγματι λειτουργούν ως σύγχρονες ερπίστριες, είναι μία απόπειρα κατατρομοκράτησης του λαού. Να φοβηθεί το δημοψήφισμα, να φοβηθεί να τολμήσει να απελευθερωθεί από τα δεσμά του χρέους και των εκβιασμών. Να φοβηθεί να δώσει εμπιστοσύνη στην αξιοπρέπειά του, στη ζωή του, στην κυριαρχία του ως αυτεξούσιου λαού που αξίζει περισσότερα από αυτά που του επιφυλάξατε επί 40 χρόνια. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι κανένας πολίτης δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό από τη δημοκρατία. Η δημοκρατία απελευθερώνει, η δημοκρατία απογυμνώνει και τα συμφέροντα και τις μεθοδεύσεις,
Η δημοκρατία τελικά υποχρεώνει όλους και όλες να σεβαστούμε αυτόν που είναι πραγματικά κυρίαρχος και είναι ο λαός. Το δημοψήφισμα λοιπόν με την θετική ψήφο της απόλυτης πλειοψηφίας της Βουλής θα αποτελεί πράξη κυριαρχίας, θα αποτελεί και πράξη δημοκρατίας. Εκείνοι οι οποίοι 40 χρόνια δεν βρήκαν ένα λόγο για ένα θέμα να ενεργοποιήσουν τη συνταγματική πρόβλεψη απόφασης του λαού, ας σεβαστούν ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση, και έχει σημασία ότι είναι η κυβέρνηση με τον νεότερο πρωθυπουργό, έχει σημασία ότι είναι η κυβέρνηση με κορμό την αριστερά, έχει σημασία ότι είναι η κυβέρνηση με πυρήνα την αντιμνημονιακή, πάλι με συνέπεια, με λόγια και έργα. Βρέθηκε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία επιστρέφει στο λαό και στην πράξη την εξουσία του. Και αυτήν την διαδικασία που δρομολογήθηκε ουδής μπορεί να την αποτρέψει με καμία μεθόδευση, ούτε με συγκεντρώσεις για τις οποίες καλούν με tweet οι δανειστές σε συμμετοχή, ούτε με υπονόμευση τραπεζική ή άλλου τύπου, διότι ο λαός μας, οι πολίτες αυτού εδώ του τόπου, έχουν κουραστεί, κυρίες και κύριοι, να φοβούνται. Έχουν συχαθεί να τους εκφοβίζετε. Έχουν αποφασίσει να πάρουν την τύχη και τη μοίρα τους στα χέρια τους. Και δεν το κάνουν με το χέρι τρεμάμενο, όπως θα θέλατε. Το κάνουν με πείσμα, με αισιοδοξία, με αναφορά στην ιστορία αυτού εδώ του τόπου και αυτού εδώ του λαού, που είπε όχι και στον ναζισμό και στον ολοκληρωτισμό και στη δικτατορία. Το κάνουν και με αναφορά στο Σύνταγμα, αυτό που τόσες φορές παραβιάστηκε επί μνημονίων, στο Σύνταγμα αυτό που τιμά την κορυφαία αναφορά στους αγώνες και στα κινήματα. Την αναφορά στο παλιό ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, στο 114, το άρθρο 114 μιας άλλης εποχής, που αποτελεί το άρθρο 120 του σημερινού Συντάγματος και λέει ότι ο σεβασμός στο Σύνταγμα, η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Είναι απόπειρα βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος και της Δημοκρατίας το τελεσίγραφο της 25ης Ιουνίου. Είναι απόπειρα βίαιης κατάλυσης της Δημοκρατίας οι επιχειρήσεις αποτροπής του δημοψηφίσματος, και σε αυτές τις απόπειρες βίαιης κατάλυσης της δημοκρατίας ο λαός μας γνωρίζει να αντιστέκεται και θα αντισταθεί με την ψήφο του, με πείσμα, με αισιοδοξία, με αποφασιστικότητα και με ιστορική δημοκρατική αναφορά. Το ίδιο θα κάνουν και οι βουλευτές
στην πλειοψηφία τους αυτού εδώ του κοινοβουλίου, διότι αυτό εδώ το κοινοβούλιο θα αποδείξει ότι τα κοινοβούλια δεν εκβιάζονται και κυρίως δεν εκβιάζονται από εξωθεσμικούς παράγοντες που επιχειρούν να τα καθυποτάξουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Καλούμε στο βίντεο.